4 Ιουλίου 1822. Οι ελληνικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Μάρκου Μπότσαρη είναι έτοιμες για την επερχόμενη μάχη που θα καθορίσει την τύχη του Σουλίου αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου. Οι Τούρκοι έχουν μεγάλη αριθμητική υπεροχή, όμως οι Έλληνες πιστεύουν πως με τη σπουδαία αμυντική και οχυρωμένη θέση τους στην κορυφογραμμή του χωριού θα πετύχουν για ακόμα μία φορά μία σημαντική νίκη. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Το 1821 βρίσκεται στο τέλος του και η κατάληψη της Τριπολιτσάς σκορπάει το αίσθημα της ελευθερίας σε ολάκερο το Μοριά. Μέχρι το Μάιο του ίδιου χρόνου, η στερεά Ελλάδα έχει απελευθερωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της. Λιβαδιά, Θήβα, Χαλκίδα, Μεσολόγγι και άλλες πόλεις της Ρούμελης είναι πλέον ελληνικές. Στις 20 Δεκεμβρίου του 1821, οι Έλληνες οργανώνονται πολιτικά, διεξάγοντας την πρώτη εθεροσυνέλευση στην Επίδαυρο. Εκεί ορίζεται το δεκαμελής επιτροπή για την ψήφιση συντάγματος, το οποίο εφ' εξής θα αποτελεί το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας. Στα τελικά κείμενα της Εθνοσυνέλευσης, δικαίωμα ψήφου είχαν όλοι οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι των μέχρι τότε απελευθερωμένων περιοχών, με μικρές εξαιρέσεις. Κατόπιν, ξεκινάει στρατιωτική προετοιμασία για τη συνέχεια του απελευθερωτικού αγώνα. Στο μεταξύ, οι Τούρκοι δεν έχουν στείλει κάποιο αριθμητικά ικανό στρατιωτικό σώμα για να καταπνίξει την επανάσταση στο Μοριά, διότι αυτή την περίοδο η Ήπειρος αποτελεί για αυτούς μητερό αγκάθι. Ο Αλί Πασάς Τεπελενλής ήταν για παραπάνω από 40 χρόνια διοικητής της Ηπείρου κατά την Οθωμανική κυριαρχία. Το 1820 όμως υπήρξε ρήξη μεταξύ αυτού και της υψηλής πύλης και σύντομα ο Αλί Πασάς αποστατεί και κηρύττει την ανεξαρτησία του. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β, θορυβημένος από τα γεγονότα, κινητοποιεί στράτευμα 80.000 ανδρών προκειμένου να πολιορκήσει τα Ιωάννινα. Επικεφαλής αρχικά ορίζεται ο Ισμαήλ Πασόμπεης, ωστόσο στη συνέχεια αντικαθίσταται από τον Χουρσίτ Πασά, ο οποίος αναδιοργανώνει τους πολιορκητές και σφίγγει τον κλειό γύρω από τον Αλή. Ο Πασάς των Ιωαννίνων αντιστέκεται στεναρά στις τουρκικές επιθέσεις, όμως σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του αυτομολύει στους εχθρούς. Έτσι, 2 χρόνια μετά, αδυνατώντας να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της τεράστιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναγκάζεται να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 1822. Λίγες μέρες αργότερα, θανατώνεται από τους Οθωμανούς παρά την υπεσχημένη αμνηστία. Με το θάνατο του Αλί Πασά, οι Οθωμανοί στρέφονται εναντίον του Σουλίου και ξεκινούν την πολιορκιά της περιοχής με 14.000 άντρες. Οι Σουλιώτες, παρά τη γιγαντιαία αριθμητική διαφορά, αμήνονται αποτελεσματικά, όντας δεινοί πολεμιστές με τεράστια εμπειρία και γενναιότητα. Ο Σουλτάνος όμως, θέλοντας να δώσει ένα τέλος στις επαναστατικές εστίες της περιοχής, ορίζει ως νέο Πασά της Ηπείρου τον Μεχμέτ Ρεσίτ Πασά, επωνομαζόμενο Κιουταχή. Αυτός ενισχύει σφοδρά τον πολιορκητικό κλειό, με αποτέλεσμα οι Σουλιώτες να αναγκαστούν να ζητήσουν βοήθεια από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, πρόεδρο του εκτελεστικού σώματος που βρισκόταν στο Μεσολόγγι, καθώς και του Μάρκου Μπότσαρη, οπλαρχηγού της περιοχής της Ηπείρου. Ο Μαυροκορδάτος συγκροτεί ένα στράτευμα 3.000 αντρών. Ανάμεσα τους διακρίνεται τακτικό στράτευμα 560 αντρών με αρκετούς φιλέλληνες, ενισχυμένο από μεγάλο αριθμητικά σώμα ατάκτων με επικεφαλής τον Μπότσαρη. Στις 9 Ιουνίου φτάνει στο χωριό Κομπότη και την αμέσως επόμενη ημέρα δέχεται επίθεση από τους Οθωμανούς της Σάρτας που καταφέρει να αναχαιτήσει αποτελεσματικά. Στη μάχη διακρίνεται ο Γερμανός στρατηγός Νόρμαν. Στη συνέχεια ο ελληνικός στρατός χωρίζεται στα δύο, με τον Μάρκο Μπότσαρη να κατευθύνεται προς το Σούλι για να το ενισχύσει, ενώ οι υπόλοιποι Έλληνες, χωρίς τον Μαυροκορδάτο, καταλαμβάνουν το χωριό Πέτα, όπου και οχυρώνονται.
Ο Μεύριόνης όμως συναντά το σώμα του Μπότσαρη σε ένα ύψωμα έξω από το Σούλι και εκεί δίνεται η μάχη της πλάκας. Στη συγκεκριμένη μάχη, ο Μπότσαρης επιτίθεται πρώτος κατά των Τούρκων, οι οποίοι όμως λαμβάνουν πληθώρα ενισχύσεων και σύντομα οι Έλληνες περικυκλώνονται. Ο Μπότσαρης, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης, αποφασίζει να κάνει επίθεση σε ένα αποδυναμωμένο σημείο του τουρκικού σώματος, ώστε να σπάσει τον κλειό και να σώσει όσο πιο πολλούς στρατιώτες μπορεί. Παρ' όλα αυτά, χάνει 100 από τους άντρες του και πλέον ανήμπορος πια να συνδράμει στο Σούλι, αναγκάζεται να υποχωρήσει προς το Πέτα, ώστε να συνενωθεί με το υπόλοιπο στράτευμα. Όλα πλέον δείχνουν πως η σωτηρία του Σουλίου και η μοίρα της επανάστασης στην Ήπειρο θα κριθούν στην επικείμενη μάχη. Το Πέτα, οριοθετημένο σε μια κορυφογραμμή με απότομες πλαγιές, αποτελεί ιδανική αμυντική θέση. Στα αριστερά τοποθετούνται οι Φιλέλληνες. Πιο δεξιά, δίπλα στο σώμα των Επτανησίων, το πυροβολικό τους, ενώ στο δεξί άκρο παίρνει θέση ο Γόγος Μπακόλας με τους άντρες του. Την οπισθογραμμή κάλυπτε ο Μάρκος Μπότσαρης και άλλοι οπλαρχηγοί με 2.000 ατάκτους στρατιώτες, οι οποίοι θα ενίσχυαν όποια θέση δεχόταν τη μεγαλύτερη επίθεση. Ξημερώνει 4η Ιουλίου και 8.000 Οθωμανοί βγαίνουν από την Άρτα υπό τον Μεχμέτ Ρέσιπ Πασά και φτάνουν στο Πέτα. Αμέσως ξεκινούν επίθεση κατά μέτωπο σε όλη τη γραμμή άμυνας των Ελλήνων. Εκείνοι όμως, χάρη στην ισχυρή αμυντική τους θέση, αποκρούν κάθε επίθεση. Έτσι οι Τούρκοι περιοδικά υποχωρούν με βαριές απώλειες πίσω στις αρχικές τους θέσεις και αφού ανασυγκροτούνται, επιχειρούν εκ νέου επιθέσεις. Πολλές ώρες έχουν περάσει και οι Τούρκοι συνεχίζουν απτόητοι τις αλλεπάλληλες επιθέσεις. Η ελληνική άμυνα ωστόσο δεν κάμπτεται και οι Τούρκοι χάνουν πολλούς άντρες. Ταυτόχρονα, το ελληνικό πυροβολικό βάλει ακατάπαυστα εναντίον των επιτιθέμενων. Όμως ξαφνικά, στο ύψωμα στα δεξιά των Ελλήνων, εκεί που βρισκόταν ο Μπακόλας, ξεπροβάλλουν 80 Τούρκοι σημειοφόροι. Έκπληκτοι οι Έλληνες πιστεύουν πως ο οπλαρχηγός Μπακόλας τους είχε προδώσει. Έτσι, φοβούμενοι πως σύντομα θα χτυπηθούν από τα πλάγια, διατάζουν αμέσως την υποχώρηση του στρατεύματος, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες. Μέσα στη σύγχυση της μάχης, η διαταγή αργεί να φτάσει στους Φιλέλληνες και όταν εν τέλει φτάνει, είναι ήδη πολύ αργά. Το υπόλοιπο στράτευμα έχει κιόλας υποχωρήσει και αυτοί μένουν απομονωμένοι και τελείως αποκλεισμένοι από κάθε βοήθεια. Οι Τούρκοι σύντομα τους περικυκλώνουν και αποκλείουν κάθε δίωδο διαφυγής τους. Μαχόμενοι γενναία, ο ένας μετά τον άλλον, οι Φιλέλληνες πέφτουν ηρωικά στο πεδίο της μάχης. Οι Ιταλοί, Πιέτρο Ταρέλα και Ανδρέα Δάνια, ο Γάλλος λοχαγός Μονιάκ και αρκετοί ακόμα ήρωες θυσιάζονται για μια δεύτερη πατρίδα. Ελάχιστοι καταφέρνουν να διασπάσουν τον κλειό και να σωθούν από τη σφαγή. Χαρακτηριστική ήταν η φράση του γενναίου, πλην όμως βαριά τραυματισμένου, στρατηγού Νόρμαν στο Μαυροκορδάτο λέγοντας: «Πρίγκιπα, όλα τα χάσαμε εκτός από την τιμή». Οι Έλληνες, μετά τη συντριπτική ήττα και την απώλεια 600 αντρών, υποχωρούν προς το Μεσολόγγι και έτσι κάθε ελπίδα για το Σούλι έχει πλέον χαθεί. Ταυτόχρονα, το ηθικό των Ελλήνων πέφτει κατακόρυφα, ενώ οι Οθωμανοί ξεκινούν τις ετοιμασίες τους για να επιτεθούν στο Μεσολόγγι, που αποτελούσε σημαντικό κέντρο των Ελλήνων στην Αιτωλοακαρνανία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί πως δεν είναι ιστορικά σαφές ότι ο Μπακόλας πρόδωσε τους Έλληνες, καθώς πολλοί τον θεωρούσαν αθώο και πατριώτη, πράγμα που αποδείχθηκε στο δικαστήριο που έγινε αμέσως μετά. Ο Μπακόλας όμως, αρνούμενος να δεχθεί την περιφρόνηση του κύκλου του, δεν ξαναβοήθησε τους Έλληνες και αποσύρθηκε από τον ελληνικό αγώνα. Οι Έλληνες μπορεί να έχασαν μια σημαντική μάχη μετά από σειρά πολλών επιτυχιών και να υπέστησαν τις βαρύτερες έως τώρα απώλειες. Όμως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Αποφασισμένοι να αποτινάξουν τον επί 4 αιώνες και ασήκωτο πλέον Οθωμανικό ζυγό, περιμένουν καρτερικά
να τους δοθεί η ευκαιρία να ανταποδώσουν στους Τούρκους το βαρύ πλήγμα που υπέστησαν.